διοίκηση. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, δεν ακούγεται. Να το ανοίξω. Πάνω στο καλό δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τα μέτρα ανάπτυξης άμυνας του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ΝΑΤΟ έχει ενεργοποιήσει λίγο ησυχία, λίγο να τσεκάρουμε τα σχέδια κλιμακούμενης αντίδρασής του και έχει αναλάβει την άμεση διοίκηση στρατιωτών και εναερίων και ναυτικών μέσων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Παραμένει διάχυτη η ανησυχία στους κόλπους συμμαχίας για ενδεχόμενη απόπειρα της Ρωσίας να αμφισβητήσει την κυριαρχία και την αδερφική ακαιρεότητα και άλλων συμμάχων. Έτσι αποφασίστηκε και αυτή τη στιγμή τη χάνει επεξεργασίας η σημαντική ενίσχυση μακροπρόθεσμης αμυντικής και αποτρεπτικής διάταξης συμμαχίας. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και οι Ανατολικοευρωπαίοι Σύμμαχοι πρότειναν μετατροπή της ενισχυμένης προκεχωρημένης παρουσίας και της προσαρμοσμένης προεκοχωρημένης παρουσίας, ακούγονται, να το πω έτσι, μια ειδική ορολογία ανατολική, αλλά στην ουσία πρόκειται για στρατιωτική παρουσία στο όριο. Σε προκεχωρημένη άμυνα, αναβάθμιση δηλαδή του στάτους, μέσω μεταξύ άλλων της αναβάθμισης μάχημων μονάδων υψηλής ετοιμότητας επίπεδου ταξιαρχίας σε 8 χώρες ανατολικής πτέρυγας. Σε αυτό το επίπεδο της σταδιακής ανάπτυξης δυνάμεων, με αμυντική διάταξη βέβαια, στους νατοϊκούς συμμάχους εντάσσονται και οι ενέργειες της Ελλάδας να στείλει κάποια στοιχεία σε Βουλγαρία προκειμένου για την ενίσχυση της άμυνας της Βουλγαρίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ προκύπτει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Άμυνας, European Peace Facility. Στις 28 Δευτέρου, μετά την ρωσική εισβολή δηλαδή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε 2 αποφάσεις σχετικά με παροχή 2 νέων μέτρων συνδρομής του EPF συνολικού ύψους 500 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια 24 μηνών. Το πρώτο εξ αυτών αφορά την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, 450 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο, την αποστολή μη θανατηφόρου υλικού, 50 εκατομμύρια ευρώ. Με μεταγενέστερες αποφάσεις, αυτά τα ποσά αυξήθηκαν. Αυξάνονται διαρκώς, επειδή ακριβώς ο πόλεμος εξελίσσονταν δυναμικά. Και φαίνεται να εξελίσσεται επί μακρόν. Στην τελευταία συνεδρίαση, το Συμβούλιο, στις 8 Μαΐου του 2022, με νέα απόφασή του, υιοθέτησε το τελευταίο πακέτο πρόσθετων μέτρων συνδρομής, με το τελικό ύψος συνδρομής μέσω του EPF να διαμορφώνται πια τα 500 εκατομμύρια στα 2 δις ευρώ, 1 εκατομμύριο 840 ευρώ για αμυντικό εξοπλισμό και 160 εκατομμύρια για μη θανατηφόρο εξοπλισμό, ανθρωπιστική δηλαδή κυρίως βοήθεια. Προσέξτε, αυτός ο μηχανισμός προβλέπει αποζημίωση των κρατών μελών που συνεισφέρουν. Όποιος στέλνει δηλαδή αμυντικό υλικό, αυτό την χάνει κάποιες επεξεργασίες, προφανώς λογιστικής, και εκτιμάται και η χώρα αποζημιώνεται. Η χώρα μας ζήτησε από την πρώτη στιγμή αποζημίωση για τον εξοπλισμό που παρήχε. Στην πρώτη, να το πω έτσι, παρέμβασή της, στις 11 Μαρτίου του 2022, ζήτησε 8,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ για παρασκευθέντα εξοπλισμό, εκαθαρίστηκαν και πρόκειται να τις καταβληθούν 7,17 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αποζημιωθούμε για τα κατασχεμένα Καλάζικοφ που εισφέραμε. Εδώ όμως υπάρχει, και αυτό είναι να το κρατήσετε, ένας μηχανισμός αποζημίωσης κρατών μελών. Υπάρχει μια διαδικασία, να το πω έτσι, που χρειάζεται τον χρόνο της για να εξελιχθεί. Ανάλογα με αυτά που στέλνεις, περιμένεις, το κάθε κράτος μέλος δηλαδή περιμένει την αντίστοιχη αποζημίωση για ένα ποσό που συνολικά για όλες τις χώρες ανέρχεται στα 2 δις ευρώ. Αυτό όσον αφορά το υπόγραμμα, θέλετε, εις το οποίο κινηθήκαμε κι εμείς. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να εναρμονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συμμαχικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκουμε. Και πήραμε ξεκάθαρη θέση σε αυτή την υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Δίπλα στην Ουκρανία, δίπλα στους συμμάχους μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για την εισβολή που δέχεται. Και νομίζω ότι η εθνική θέση αυτή, αν μη τι άλλο, ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Σας κάλεσα προημερών, αν έχετε κάποιοι από εσάς διαφορετική άποψη, να το πείτε θασώς, ώστε να ακουστεί παντού. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, σεβόμενες κοινωνικές διαδικασίες, εδώ είμαστε και θεωρώ ότι
παρότι και η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα έχει ενημερώσει τον ελληνικό λαό, είτε μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν ήταν λίγες οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν, είτε με τις σχετικές ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, έλλειμμα ενημέρωση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει. Όσον αφορά λοιπόν την παροχή αμυντικής βοήθειας, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτή προέρχεται από θέματα που έχουν, από αποθέματα που έχουν δημιουργηθεί ως τώρα από τις ένοπλες δυνάμεις και δεν αφορά σε εξοπλισμό κρίσιμο για την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας. Εξήγησα τη Δευτέρα τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα αποθέματα. Πρώτη για συστήματα που είτε αναβαθμίστηκαν είτε αντικαταστάθηκαν με πιο σύγχρονα, τα πυρομαχικά ή κάποια ανταλλακτικά από αυτά αποθηκεύτηκαν, παραμένουν στη διαθεσιμότητα σε αποθήκες των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι κρίσιμα αμυντικά συστήματα πρώτης ανάγκης, εν τούτης όμως είναι διαθέσιμα εάν και όποτε χρειαστεί. Και δημιούργησαν ένα μεγάλο όγκο αποθεμάτων. Μέρος από αυτά τα αποθέματα, χωρίς να διακινδυνεύεται με κανένα τρόπο η αμυντική μας διάταξη ή η επιχειρησιακή λειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων, πήγανε ως αμυντική ενίσχυση στην Ουκρανία. Φυσικά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μιλάμε για πυρομαχικά. Θα εξηγήσω παρακάτω. Άρα, η παροχή τους στην Ουκρανία δεν απομειώνει σε καμία περίπτωση υπηρεσιακής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία μας με τη Γερμανία σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-1. Αυτά που διαθέτουμε δηλαδή, με αντίστοιχα και πιο σύγχρονα γερμανικά τόμα τύπου Marder. Όπως συμφωνήθηκε επί της αρχής η συμφωνία, επαναλαμβάνω, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γερμανό Καγκελάριο προημερών. Τα BMP θα αποσταλούν στην Ουκρανία, έτσι θέλουμε να γίνει, αφού αντικατασταθούν από τα γερμανικά τόμα τύπου Marder. Ο εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο κ. Υπαρχηγός ΓΕΘΑ και ο αρχηγός ΓΕΣ θα νομίζω μπορέσουν να απαντήσουν σε ενδεχόμενες απορίες επί των τεχνικών θεμάτων, επιχειρηματολογώντας κυρίως γιατί είναι συμφέρουσα για την άμυνα της χώρας η αντικατάσταση των παλαιών BMP-1, παλαιών και κάπως προβληματικών ως προς τη συντήρησή τους, ως προς την εξέβρεση ανταλλακτικών, την υποστήριξη, για να μην πω και σε άλλα πιο τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα, από τα πιο σύγχρονα γερμανικά, πιο σύγχρονα, όχι πλέον σύγχρονα, αλλά πιο σύγχρονα σε σύγκριση με τα άλλα, γερμανικά τύπου Marder. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Απλά λέω εδώ ότι ο ελληνικός στρατός αυτή τη στιγμή διαθέτει ενεργά 185 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-1. Από τον πρώην ανατολικογερμανικό εξοπλισμό είχε παραλάβει η Ελλάδα περίπου 500. Από αυτά τα 100 έχουν διατεθεί παλαιότερα στο Ιράκ, άλλα 101 πωλήθηκαν. Και νομίζω, επί ημερών σας κύριε της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, στην Αίγυπτο άλλα 99 παραχωρήθηκαν στην Αίγυπτο δωρεάν, διότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και θα χρησιμοποιούνταν από τους Αιγύπτιους για παροχή ανταλλακτικών. Αν δεν κάνω λάθος, θα πούν οι αρχηγοί, η τιμή πώληση ήταν 35.000 το τεμάχιο. Καταλαβαίνετε ότι με 35.000 το τεμάχιο παίρνεις ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού με όλα τα αξεσουάρ. Δεν είναι επομένως ένα οπλικό σύστημα, θα έλεγα, που φωνάζει για την ποιότητά του και το σύγχρονο των οπλικών συστημάτων. Καλά κάναμε όμως τότε, γιατί όπως καταλαβαίνετε παραχωρήσαμε παίρνοντας και κάποιο αντίτιμο εναντί αυτής της παραχώρησης αυτόν τον εξοπλισμό. Τα υπόλοιπα τα κρατήσαμε. Είναι σήμερα 185. Κάποια από αυτά διαθέτουν ένα πυροβόλο, κάποια όχι. Αυτά που σκεπτόμαστε να παραχωρήσουμε στην Ουκρανία είναι αυτά που δεν διαθέτουν αυτό το πυροβόλο για το οποίο μίλησα. Το πού βρίσκονται και πού αναπτύσσονται νομίζω δεν τις παρούσε να αναπτύξω. Μπαίνει σε επιχειρησιακά ζητήματα, επί των οποίων ενδεχομένως να έχουν κάτι να πούν οι αρχηγοί. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν είναι της παρούσης. Όσον αφορά το ζήτημα της αντικατάστασης, έχω να πω το εξής. Είναι δεδομένο ότι για τα BMP-1 είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση ανταλλακτικών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Επιπλέον δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ καμία διαδικασία εξυγχρονισμού τους. Άρα δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δεν ανταποκρίνονται πλέον σε απαιτήσεις ενός σύγχρονου πεδίου μάχης, καθώς είναι σχετικά αναξιόπιστα παλιάς τεχνολογίας, εμφανίζουν συχνές βλάβες και όπως σας είπα είναι δύσκολο να βρεις ανταλλακτικά. Έτσι πως τη βλέπω την κατάσταση τώρα, με τη Ρωσία πολύ δύσκολο να βρεις ανταλλακτικά ή να συμφωνήσεις σε παροχή ανταλλακτικών και απρόσκοπτη ροή τους με τη Ρωσία.
Επίσης δεν διαθέτουν σύγχρονο σκοπευτικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην εκτέλεση βολών με ακρίβεια, ιδίως τη νύχτα. Επίσης δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ανακατασκευής του στρατιωτικού εργοστάσιο λόγω έλλειψη ανταλλακτικών. Στον αντίποδα, το τόμα Marder στην εκδοχή του 1α3 χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια από το γερμανικό στρατό και έχει αποδειχθεί ότι είναι επιτυχημένο και σταθερό όχημα μάχης. Απλό και συμβατικό όχημα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα ακούσετε. Θεωρούμε εν τέλει, εν κατακλείδη, ότι η παραχώρηση ενδεχόμενη τόμα BMP-1 και η αντικατάστασή του με τόμα Marder 1α3 θα είναι υποφελής και συμφέρουσα, καθώς το Marder 1α3 έχει σαφώς ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι τελειωμένη υπόθεση και θα ήθελα την προσοχή σας εδώ. Πρέπει να διευθετηθούν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα στη συμφωνία που θα προκύψει στους τεχνικούς της όρους που θα διεκπεραιωθεί μετά από συζήτηση μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής πλευράς σε επίπεδο υπουργείων και τελικά επιτελείων και τελικά υπουργών εθνικής άμυνας. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο αριθμός των μάτερ που θα παραχωρηθούν πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των BMP-1 που θα αποσυρθούν για να κατανεμηθούν περίπου κατά τον ίδιο τρόπο. Κύριοι συνάδελφοι, λίγο ησυχία παρακαλώ για να ακούγεται ο κύριος Υπουργός. Πρέπει να διευθετηθεί ότι τα τόμα Marder 1α3 πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργική και να δύναται αυτά να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά άμεσα ή σε ελάχιστο χρόνο για να μην υπάρξει επιχειρησιακό κενό. Προφανώς και μας απασχολούν αυτά τα θέματα, δεν θα μπορούσε να μην μας απασχολούν. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα του χρονισμού αυτής της ανταλλαγής. Ο δικό μας σκοπός είναι να μην υπάρξει ούτε μία ώρα κενού στην αμυντική διάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Να μην δηλαδή τα παραχωρήσουμε σήμερα και τα πάρουμε σε ένα διάστημα από τώρα. Αυτό τουλάχιστον θα διαπραγματευτούμε και θα ζητήσουμε να επιτευχθεί και να ισχύσει κατά την τελική συμφωνία. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πριν από την άφηξη των τόμα Marder απαιτείται εκπαίδευση προσωπικού τόσο σε θέματα χειρισμού και χρήσης, των χειριστών δηλαδή, όσο και θέματα συντήρησης και επισκευών, των τεχνητών δηλαδή. Είναι προφανές ότι επίκειται μία επίσκεψη των επιτελών του ΓΕΣ προκειμένου να επιθεωρήσουν αυτό που υπάρχει στη διάθεση των Γερμανών. Δεν θα πάρουν γουρούνι στο σακί, αλλά έτσι γίνονταν πάντα και έτσι θα γίνει και τώρα. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι τα δικά μας BMP, αλλά θέλουμε να δούμε οι ειδικοί δηλαδή, οι αρμόδιοι, και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα γερμανικά Marder. Τέλος, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί είναι το ότι μαζί με την απόκτηση των οχημάτων πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για την ταυτόχρονη απόκτηση πυρομαγικών 28 χιλιοστών για το πυροβόλο του τόμα, ανταλλακτικών συλλογών εργαλείων για όλα τα κλιμάκια συντήρησης και τεχνικών εγχειριδίων. Και αυτό είναι τεχνικό σημείο, αλλά πρέπει να συμφωνηθεί. Απομένουν και κάποια νομικά και οικονομικά ζητήματα όσον αφορά το ζήτημα της απόκτησης των Marder. Έχει οικονομικό αντικείμενο. Εμείς μιλάμε για απευθείας ανταλλαγή χωρίς οικονομική επιβάρηση. Να δούμε όμως τι υπάρχει επιπλέον ή τι μπορεί να προκύψει. Αυτά είναι ζητήματα προς διευθέτηση. Το νομικό καθεστώς της ανταλλαγής διέπεται από ποιο νομοθετικό καθεστώς. Αυτά πρέπει ασφαλώς να τα αποσαφηνίσουμε. Η υπαγωγή του καθεστώτος αυτού ανταλλαγή στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, τι χρονοδιάγραμμα συνεπάγεται. Και αυτά προφανώς θα τα συμφωνήσουμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα το οποίο αντίκειται και στη δική μας νομοθεσία, αλλά επίσης δεν θα θυσιάσουμε και την ταχύτητα για εις βάρος της νομιμότητας. Θέλουμε και τα δύο. Ξέρουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε γρήγορα, αλλά από εκεί και πέρα πρώτα να συμφωνήσουμε σε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και δεύτερον να δούμε και πώς μπορούμε να πάμε υπό το ισχύον καθεστώς. Αυτά λοιπόν τα συζητάμε σε διαρκή βάση, οι αρμόδιοι της ΔΑΕ, των γενικών επιτελείων και εγώ στο επίπεδό μου, προκειμένου να φτάσουμε στην τελική συμφωνία επί των τεχνικών όρων. Επαναλαμβάνω εδώ και κλείνω με τα Marder ότι πρόκειται για ταυτόχρονη αντικατάσταση, καθώς ο χρονισμός της ανταλλαγής είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Την ευθύνη για την υλοποίηση συμφωνίας την έχουν τα Υπουργεία Άμυνας και περιλαμβάνει αυτή τις τεχνικές λεπτομέρειες που διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών της εθνικής μας άμυνας. Αυτό ζητάμε, αυτό ζητούσαμε πάντα. Και πραγματικά νομίζω ότι αδικεί τη συνολική προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε όλα τα επίπεδα Υπουργείου, Διευθύνσεων, Υπηρεσιών, Επιτελείων, Αρχηγείων για την
θωράκι εθνικής μας άμυνας αυτά τα χρόνια, να μας λέτε, έστω και ψελίζοντας, ότι πάμε να αποδυναμώσουμε ή να απογυμνώσουμε τα νησιά μας από αμυντικές δυνατότητες. Προς εδώ δηλαδή. Αυτή την εντύπωση έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Αυτή την αίσθηση αφήνει η προσπάθεια που γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Το είπαμε, την πρώτη στιγμή δεν θα κάνουμε τίποτα που θα αποδυναμώσει την αμυντική διάταξη των νησιών μας. Και αν υποτεθεί ότι τα BNP είναι η ειδοποιώς διαφορά ή το κρίσιμο στοιχείο στην αμυντική διάταξη των νησιών μας, νομίζω ότι μετά από αυτά που θα σας πούν και οι αρχηγοί για τα αισθήματα αυτά, ότι κάποιοι από εσάς θα αναθεωρήσουν αυτά που λένε. Θα διώξουμε μερικές δεκάδες μάρτυρες και ξαφνικά τα νησιά θα είναι γυμνά. Ακόμα και αν αντικαταστήσουμε από πιο σύγχρονα άρματα. Αυτό μας λένε κάποιοι εδώ πέρα μέσα. Νομίζω είναι υπερβολή. Και σίγουρα είναι άδικο για την προσπάθεια που γίνεται στο επίπεδο της θωράκισης της χώρας με αμυντικά συστήματα, είτε καινούργια είτε αναβαθμισμένα παλιά, τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχω να πω επ' αυτού. Από εκεί και πέρα, το υλικό που έχει σταλεί μέχρι τώρα δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακά υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν επηρεάζεται η συνολική υφιστάμενη τηρούμενη στάθμη των αποθεμάτων. Όπως σας είπα, πρόκειται κυρίως για πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αποθήκες λεγόμενης τρίτης γραμμής και δεν επηρεάζεται κανονικά, συνολικά επιταχύρω ούτε στο ελάχιστο η αμυντική μας διάταξη, είτε όσον αφορά τις λεγόμενες ημέρες αγώνων, είτε κατ' οδήποτε άλλο τρόπο. Έχουμε μεγάλα αποθέματα στις αποθήκες των ενόπλων δυνάμεων, κάποια από αυτά διαθέτουμε για αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία. Όσον αφορά το αμυντικό υλικό που απεστάλλει, δεν πιστεύω να περιμένατε να έρθω εδώ να σας διαβάσω μια λίστα, θα τελειώναμε σε 3 λεπτά και θα αρχίζαμε τη συζήτηση. Έπρεπε να παραθέσω όλο το πλαίσιο, με όλες τις διαστάσεις, όλες τις παραμέτρους. Κοιτάξτε, περιγράφω περίπου τα είδη. Είναι τη φέκια, τα καλάσινο που ξέρετε, και κάποια πολυβόλα τύπου ευνήμαν. Είναι πυρομαχικά, φορητό οπλισμό, δηλαδή σφαίρες κυρίως βλήματα πυροβολικού διαμετρήματος 155 χιλιοστών και απαιτούμενα παρελκόμενα αυτών. Αυτά αποτελούσε, θα έλεγα, η δεύτερη φάση από αυτά παρτίζονταν μάλλον, τα βλήματα 155 χιλιοστών, η δεύτερη φάση αποστολή αμυντικού υλικού. Είναι αντιαρματικά όπλα, φορητή αεροπορική πύρευλη, λίγοι εξ αυτών, λίγοι, ρουκέτες για σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων ARM-70 και τα βλήματα που σας είπα, απομένως πυρομαχικά βλήματα και κάποιοι εκτοξευτές. Είμαι διατεθειμένος να σας δώσω προφανώς την λίστα αυτών των συστημάτων σε λεπτομέρεια, αλλά όπως σας είπα δεν μπορώ να το κάνω αυτό στη διάρκεια μιας ανοιχτής δημόσιας συνεδρίασης. Το είπαμε, είναι διαθέσιμα. Έτσι. Τι θέλετε να κάνετε? Παρακαλώ, να παρακαλώ. Συγχωρείτε. Παρακαλώ. Είναι σωστό. Αφήστε να ολοκληρώσει ο υπουργός. Παρακαλώ. Να κανονίσουμε συναντήσεις. Παρακαλώ. Να κανονίσουμε συναντήσεις με αντιπροσωπείες να τα δείτε. Έτσι. Ο υλικό είναι στη διάθεση του κάθε κόμματος. Απλώς αυτό σε δημόσια συνεδρίαση. Να αναγυμνώσω μια λίστα. Τόσα από το ένα, τόσα από το άλλο, τόσα από το παράλλο. Αυτό είναι το υπεύθυνο. Όχι, δεν είναι σε μια ανοιχτή συνεδρίαση που άπτεται ενός κρίσιμου και ευαίσθητου θέματος του ασφάλειας. Είμαι διατεθειμένος. Αλλά ελάτε να το κάνουμε όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Παρακαλώ με πολύ να αφήσουμε τον Υπουργό να ολοκληρώσει. Περιέγραψα λοιπόν το αμυντικό υλικό που διαθέσαμε. Δεν αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακό υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις και δεν επηρεάζεται η συνολική τηρούμενη στάθμη των αποθεμάτων εις βάρος των πιθανών ημερών αγώνα. Διαθέτουμε όλα αυτά που παραχωρήθηκαν προς την Ουκρανία σε πραγματικά 20πλάσιο, 30πλάσιο, 50πλάσιο, 50πλάσιο αριθμό στις αποθήκες πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων. Αν υπήρχε η πραγματική υπόνοια ότι θα αποδυναμωνόμασταν, φυσικά δεν θα διαθέταμε τίποτα από αυτά που διαθέτουμε. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη όμως να παραθέτω ακριβή στοιχεία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το λόγο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το λόγο. Μάλιστα. Τι να πω. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετράμε ήδη 105 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι ο κόσμος, όπως το ξέραμε,
έχει αλλάξει δραματικά. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να τρέξουμε, με έμφαση το τρέξουμε, με αυτές τις αλλαγές. Άμα λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε και πριν, τότε δεν λειτουργούμε σωστά και θα μείνουμε πιο πίσω, για να μην πω κάτι χειρότερο. Ο κόσμος έχει γίνει ασταθής, αβέβαιος και επικίνδυνος. Οι εξελίξεις τρέχουν. Δεν καλούμαστε να διαχειριστούμε απλά την εισβολή μιας χώρας σε μία άλλη, αλλά να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα, τη γέννηση ενός νέου αναθεωρητισμού στο εγγύς γεωπολιτικό μας περιβάλλον. Αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί εξοπλίζεται η Ουκρανία. Και διάβασα προχθές μία ανάλυση με την οποία συμφωνώ αρκετά, ότι η Ουκρανία εξοπλίζεται για τον ίδιο περίπου λόγο για τον οποίο εξοπλίζεται και η Ελλάδα. Διότι όταν κάποιοι καταλαβαίνουν μόνο και τη χρησιμοποιούν αντιστοίχως τη γλώσσα της ισχύως των όπλων, είτε για αντιμετώπιση της εμπλοκής είτε για αποτροπή, πρέπει και εμείς, οι χώρες μάλλον που είναι απέναντι σε αυτόν τον αθωρητισμό, να κάνουν το ίδιο. Έτσι συντασσόμαστε με αυτό που κάνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και αυτό θεωρούμε ότι είναι η σωστή εθνική θέση. Όπως το είπα και την Δευτέρα, δεν θα κάνω χρήση της σωστής πλευράς της ιστορίας, αν και αυτό έχει τη σημασία του. Εγώ θα πω απλά ότι είμαστε δίπλα στους συμμάχους μας. Αντιλαμβανόμαστε την θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, συντασσόμαστε με τους συμμάχους μας, κάνουμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνουν όλοι. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό, ενώ παράλληλα στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα προς όλους αυτούς που ασπάζονται αυτό τον αναθεωρητισμό. Και λέμε ότι δεν θα περάσει αυτός ο αναθεωρητισμός. Εκτιμούμε δε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τηρήσουμε μία βολική και ανώδυνη, θα έλεγα, μέχρι τώρα, γιατί όπως σας είπα έχουν αλλάξει τα πράγματα, πολιτική αποστάσεων απ' όλα. Να μην μπλέξουμε σε αυτό το γαβγά. Όταν έχει πάρει φωτιά όλο το βουνό, δεν πρέπει να λέμε ότι το σπίτι μας να γλιτώσει, να περιχαρακωθούμε δίπλα από αυτό και να παρακολουθούμε τη φωτιά να μένεται και να κατεβαίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα και θεωρώ ότι με αυτά που περιέγραψα, περιέγραψα τη σωστή εθνική θέση που πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απέναντι στο περιβάλλον της, με τις προκλήσεις και ασφαλείας και τις απειλές ασφαλείας του περιβάλλοντος τους, και πάντα σε πλήρη εναρμόνιση με τους συμμάχους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.